της από το Λονδίνο. Τα ονόματα αυτά είναι το Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Δημοκρατία της Άνω Μακεδονίας, Δημοκρατία της Μακεδονίας του Βαρδάρη και τέλος Δημοκρατία της Μακεδονίας και μέσα παρένθεση Σκόπια. Ερωτηθεί ο Ζάρ για το αν θα είναι ευχαριστημένη η Ελλάδα με ένα από τα παραπάνω τέσσερα ονόματα. Ανέφερε ναι, η Ελλάδα έχει κάποιες επιλογές που προτιμά και κάποιες που δεν προτιμά τόσο. Μάλιστα. Παράλληλα, ο Ζάρ ανέφερε ότι το ερώτημα που παραμένει είναι αν υπάρχει πραγματική ανάγκη για αλλαγές στο Σύνταγμα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, κάτι που ζητάει η Ελλάδα. Και τέλος σημείωσε ότι αν βρεθεί μια αξιοπρεπής λύση στο θέμα της ονομασίας, οι πολίτες της χώρας του θα τη στηρίξουν στο δημοψήφισμα. Το ερώτημα αυτό που διατύπωσε ότι αν υπάρχει δηλαδή πραγματική ανάγκη να αλλάξει το Σύνταγμα της Πουγουδουμού, το απάντησε και όλα εσύ απλώς το διατύπωσε. Είτε, το ερώτημα, το ερώτημα που παραμένει είναι αν υπάρχει πραγματική ανάγκη για αλλαγές στο Σύνταγμα. Κάτι που αλλά επιμένει στη δική της θέση ότι δεν υπάρχει. Παιδιά, είναι μια διπλωματική απάντηση. Δεν λέμε τώρα, δεν κάνει διαπραγμάτευση μέσω συνεντεύξεων. Πάντως, μέχρι χθες έλεγε ότι δεν αποδέχεται τα σχόλια για αλλαγές στο Συντάγματος. Αλλαγές στο Συντάγματος. Ναι, εδώ έχουμε ένα κλικ πιο κάτω βέβαια στην απάντηση αυτή, αν μπορούμε να την διερμηνεύσουμε, λέγοντας δεν ήταν τόσο κατηγορηματικός όπως θες. Όχι. Αυτό νομίζω είναι εμφανές. Και εγώ νομίζω ότι είναι ένα κομβικό σημείο η διαπραγμάτευση. Ναι. Περιμένουμε αύριο συναντήσεις, δεν είναι έτσι? Αναμένεται τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τις πληροφορίες ο πρόεδρος της Ελληνικής Ελλάδας, ο Νίκος Κοντιάς, να μεταβεί στα Σκόπια αφού πρώτα προωθηθεί το σύμφωνο που έχει προετοιμάσει η Αθήνα προς τα Σκόπια, το οποίο είναι ένα κείμενο 20 σελίδων και περιέχει όλα τα ζητήματα που τόσο για το θέμα της ονομασίας όσο και για όλα τα παρεμφερή όσον αφορά τη χρήση του, την ταυτότητα, τη γλώσσα, τις εμπορικές ονομασίες κτλ. Αναμένεται ότι το σύμφωνο αυτό θα δοθεί τις επόμενες ημέρες στην κυβέρνηση των Σκοπίων και ο υπουργός εξωτερικών προτίθεται, ο Νίκος Κοντιάς προτίθεται να επισκεφθεί τα Σκόπια και μάλιστα να προσγειωθεί με το κυβερνητικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο των Σκοπίων, το οποίο έχει αλλάξει η ονομασία από Μέγας Αλέξανδρος, λέγεται πλέον Διεθνές Αεροδρόμιο Σκοπίων, ενώ έχουν αφαιρεθεί και οι πινακίδες στις οποίες αυτό αναφερόταν ως Μέγας Αλέξανδρος. Το όνομα της κυκλοφόρησης. Ευχαριστούμε, Νίκο. Τώρα, τα ονόματα είναι λίγο πολύ αυτά που έχουμε δει από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε οι διαπραγματεύσεις, έτσι. Ναι, αλλά έχει τη σημασία του που. Έχει σημασία σε ποια στιγμή τα λέει ο Ζάκη. Πάλι από τα Σκόπια είχαν ξαναβγεί. Πάλι από τα Σκόπια. Όλοι έχουν βγει από τα Σκόπια από την πρώτη στιγμή. Αυτό ναι, είναι ένα. Και από την πρώτη συνάντηση που είχαν μετά τα Σκόπια. Αν υπάρξει λύση, νομίζω ότι θα κυλήσει πολύ πιο εύκολα η διαπραγμάτευση. Και αυτό όχι υπονόηση.